Ο χώρος της αρχαίας Μεσσίνης έχει ανάγκη από ανάδειξη, διαμόρφωση και από μερική αναστήλωση μνημείων. Είναι μια ειδική περίπτωση αρχαιολογικού χώρου που έχει δυναμική να κρατήσει στο μέλλον. Αυτά δήλωσε ο καθηγητής αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης, δίνοντας και την δική του πρόταση για την δημιουργία ενός ανοιχτού μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, η Μεσσίνη είναι μια ειδική περίπτωση ενός αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος έχει μια δυναμική να κρατήσει το μέλλον, να έχει επισκεψιμότητα. Λυπάμαι που έχουμε αυτή την περίοδο της κρίσης, αλλά νομίζω θα έρχουν πολύ καλύτερες μέρες. Και ο χώρος τώρα δεν έχει ανάγκη πια από ανασκαφή, αλλά από ανάδειξη, από διαμόρφωση και από μερική αναστήλωση μνημείων, τα οποία δεν είχαν ως τώρα αναστηλωθεί. Θα δείτε ένα χώρο τελείως καινούριο. Το μουσείο είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος θα ωφελούσε όχι μόνο τα δύο χωριά και όλη τη Μεσσηνία. Εγκαταλείφθηκε. Και εγώ είμαι ενάντια στην κατασκευή ενός νέου μουσείου πλέον τώρα, μοντέρνου, τεράστιου, ένα μπετονένιο μουσείο να το καρφώσουμε στη φύση. Καλύτερα να μην γίνει ποτέ. Ποτέ θα κάνουμε το χώρο ένα ανοιχτό μουσείο, ένα open museum, που είναι αυτή η αντίληψη η σύγχρονη. Και εγώ πασχίζω στο να κάνουμε στέγαστρα στο στάδιο, στο ιερό της Σύσυδος και αλλού, να εκθέσουμε αρχαία, για να κάνουμε περιοδικές εκθέσεις με ένα μοντέρνο, σύγχρονο τρόπο, χωρίς να ξοδεύουμε εκατομμύρια και χωρίς να χαλάμε το περιβάλλον. Η επισκεψιμότητα ολοένα και ανεβαίνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις και του καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη, ενώ μιλώντας και γενικότερα για την Μεσσηνία, εκτίμησε ότι στο μέλλον θα έχει να δείξει σημαντικά πράγματα το ανάκτορο του Νέστορα, την αρχαία Μεσσήνη, το κάστρο της Καλαμάτας, το οποίο και χαρακτήρισε ως κοιτίδα των Βιλεαρδουίνων. Ανεβαίνει η επισκεψιμότητα ακόμα και σήμερα, αυτές τις μέρες μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ενώ ακούω ότι σε άλλους χώρους δεν πηγαίνουν, στην Μεσσήνη έρχονται. Έρχονται συνεχώς. Ομάδες, ιδιώτες, μικρά γκρουπάκια, με προσοχή, με μάσκες και με σεβασμό προς αυτό το χώρο που λέγεται αρχαία Μεσσήνη. Νομίζω ότι η Μεσσηνία στο μέλλον θα έχει να δείξει σημαντικά πράγματα, το ανάκτορο του Νέστορα, την αρχαία Μεσσήνη, το κάστρο της Καλαμάτας, κοιτίδα των Βιλαρδουίνων που πρέπει και αυτό να περιποιηθεί, ακούω ότι γίνονται αναστηλώσεις. Τα κοιτίδα Βιλαρδουίνων, Καλαμάτα, αρχαία Μεσσήνη, ανάκτορο Νέστορος και άλλα μνημεία βυζαντινά φυσικά που δεν τα γνωρίζω καλά. Και βέβαια και η οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Η Καλαμάτα είναι μια από τις πιο σημαντικές ευχάριστες πόλεις που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Θα ήθελα να ζω εδώ, Δημαρχή.